Λοιπόν, τι θέλω να κάνω, θέλω να σπάσω αυτό το βουνό, τη μύτη, την κορυφή του βουνού, και όπως το είδα, παιδιά, ήθελα να φτιάξω ένα μοναστήρι. Ναι, καλά ακούσατε, ένα μοναστήρι εδώ ψηλά. Δεν θα είναι τέλειο? Λέει, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα με το που δημιούργησα τον κόσμο είναι να φτιάξω ένα μοναστήρι. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να ευλογάει αυτά που δημιουργούμε. Κάποιος θα πρέπει να τα προστατεύει. Και αυτό είναι η πίστη μας. Όπω, πόσο γρήγορα ρε πάω το βουνό. Τέλεια. Λοιπόν, πιστεύετε θα τα καταφέρω? Εγώ πιστεύω σε μένα, αλλά εσείς? Λοιπόν, πάμε. Έμεινε και το δέντρο. Αφού κόψαμε τον κορμό, έμεινε το δέντρο πάνω. Α, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε. Μπορούμε. Πρέπει να είμαστε κοντά. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίζω το Minecraft. Η επιλογή που έχω κάνει, η δημιουργία νέου κόσμου σε επίπεδο, φανταστείτε, σε επίπεδο, είναι εύκολο να μαντέψετε, βάσει τη δυσκολία έβαλα την πιο εύκολη, και εκτός αυτού να έχω πάρα πολλά υλικά άφθονα, να μην τελειώνουν ποτέ, και να μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλω, όπως το θέλω, με βάση της λογικής και το επιτρεπτό μέσα του παιχνιδιού, έτσι. Από αυτή την άποψη. Λοιπόν, όχι, θα το σπάσω κι άλλο. Να κατεβάσω λίγο το έδαφος. Λοιπόν, όσο εμείς μας θορεύουμε, τι θα ήθελα να σας πω. Όσοι ασχολείστε με video games και γενικά σας αφήνουν οι γονείς να παίζετε υπολογιστή ή κάποιο άλλο είδος ηλεκτρονικού παιχνιδιού που το συγκεκριμένο video games είναι κάτι το οποίο, σας μιλάω ειλικρινά, πρέπει να το έχουν όλοι στις συλλογές τους. Γιατί όμως? Είναι ένα παιχνίδι, όπως το βλέπετε κι εσείς, δημιουργικότητας. Έχει ένα πάρα πολύ πανέμορφο κλίμα. Μπορείς να δημιουργήσεις πάρα πολλά πράγματα, και αν δεν ξέρεις, μπορείς να ψάξεις στο ίντερνετ. Και αν δεν θες να ψάξεις στο ίντερνετ για το πώς κατασκευάζουν ή πώς δημιουργούν, μείνε εδώ στο κανάλι μας για να τα δούμε παρέα. Γιατί κι εγώ πρώτη φορά μπήκα στο Minecraft. Να σας πω την αλήθεια, εσείς ξέρετε πιο πολλά από μένα. Εγώ δεν ξέρω ακόμα ούτε καν πώς τοποθετώ ένα ξύλο, μια πόρτα, τίποτα. Θα τα βρούμε όλα παρέα. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν, δεν έχω μελετήσει καθόλου το παιχνίδι. Αλλά δεν φοβάμαι γι' αυτό, γιατί στα σχόλια από κάτω σίγουρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να βάλει ένα μικρό λιθαράκι για να βοηθήσει η κατασκευή, προς το παρόν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα μοναστήρι. Την κατασκευή όλου του κόσμου εδώ και να το απολαύσουμε. Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλια κάτω στο βίντεο, και αν δεν μπορείτε, φωνάξτε τη μαμά ή τον μπαμπά να γράψουν 2-3 πράγματα στα οποία σκέφτεστε, για να με βοηθήσει και εμένα, αλλά και εσείς να αισθάνεστε πάρα πολύ όμορφα την συνεισφορά. Όταν λέω συνεισφορά, μιλάω λίγο περίεργα, Ωραία. Την βοήθεια της δημιουργίας του κόσμου. Δεν είναι τέλειο? Λοιπόν, ας ξεκινήσω να βάζω τα θεμέλια σιγά σιγά. Εδώ δεν μ' αρέσει το κενό όμως. Εδώ, αφού δεν μ' αρέσει το κενό, πρέπει να βρω κάτι σε πράσινο χορταράκι. Αυτό είναι ή όχι? Πώς το πω? Πώς το τοποθετώ? Πάει.
Μόνο αυτό, μόνο να σπάω. Εντάξει, ξεκινήσουμε το σπάσιμο. Θα βάλουμε μετά χορταράκι πράσινο. Δώσουμε ζωντάνια. Όπου αφήνουμε το πράσινο, θα κάνουμε γέμισμα μετά με χορταράκι. Έτσι, και να το κάνουμε λίγο πιο τετράγωνο. Ωραία. Εδώ που θα είναι το μοναστήρι. Κάτσε να δω. Το ίδιο χρώμα. Α, το ίδιο χρώμα. Τι τυχερός. Δεν χρειάζεται να το συναλλάξω. Τέλεια. Το βάλα. Λοιπόν, χορταράκι. Και βλέπουμε. Τέλεια. Προσθέσουμε μετά. Ξέρετε τι, θα ήθελα να είναι κάτι ομοιόμορφο. Εσείς πώς το σκέφτεστε στο μυαλό σας? Δηλαδή να βάλουμε τα ίδια χρώματα. Θα το σπάσουμε κι άλλο εδώ. Ακούτε και το πλήκτρο τώρα που κάνει έτσι εδώ το πληκτρολόγιο. Μπορεί να σας τρελαίνει λιγάκι, αλλά έχετε λίγο κατανόηση. Εσείς από πού το βρήκατε αυτό το παιχνίδι? Αφήστε κάτω τα σχόλιά σας. Ενώστε με λίγο να μάθω κι εγώ 2-3 πράγματα. Αρέσει αυτό, θα βάλω και εδώ. Πάει το χτίσιμο γόνα. Θα το διορθώσουμε. Θα προς το παρόν βάλουμε αυτό. Κάνουμε ένα γύρο. Έτσι μπορεί να μην φοβόμαστε από τα ζώα να μας το χαλάσουν ή κάποιος να έρθει και να μας το πειράξει. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Το γεμίσαμε. Κοιτάξτε τι ωραίο. Όπου θα γίνει ωραίο το μοναστηράκι. Λοιπόν, βγάζουμε και αυτά εδώ. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά που βρήκε το τσιμέντο και το ανέβασε εδώ πάνω. Εντάξει, ας κάνουμε λίγο τα στραβά τα μάτια, δεν τρέχει τίποτα. Καλούτσικο βγαίνει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τέλεια. Κάνουμε μία περίμετρο. Δεν θα το κάνω όλο, γιατί θα φαίνεται κάπως... Καλό είναι να βάλω χώμα. Πώς βάζω χώμα τώρα? Ας κάνουμε ότι κάνουμε επιλογή αυτό. Και εγώ το πέταξα κάτω. Οχ, το ίδιο. Παιδιά, το ίδιο. Το καλύψω. Φανταστικό. Τόσο τυχερός. Μ' αρέσει. Τώρα μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, θα τα βγάλω και αυτά. Τέλειο. Και αυτό θα βγάλω. Μπορούμε να το εμπλουτίσουμε.
Φαίνεται κάπως έτσι. Ωραία. Εδώ τώρα. Ότι είναι στον αέρα. Ωραία, μη φαίνεται τώρα. Ωχ. Τέλειο. Πάμε τώρα. Κάνουμε να βάλω. Βάλουμε και πόρτα. Πάμε τόσο ψηλό. Να το κάνουμε πιο χαμηλό. Και δώστε μου μισό. Βάλω και εδώ. Κάπως έτσι. Ωραία. Τέλειο. Τέλειο. Ένα μ' αρέσει. Δώσε την ευθεία, καταλάβατε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σκεπή. Όπως έτσι το φαντάζομαι εγώ το σπίτι. Τέλεια. Πόσο χρόνο πιστεύετε θα μας πάρει? Εγώ νομίζω αρκετό. Θα είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώνει.
Μεγάλο. Ένα μεγάλο. Τι λέτε? Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά και μικρό μοναστηράκι τώρα. Αυτό. Ωραία. Και βάλουμε με σκάλα από εδώ. Ωραία, λοιπόν. Βάλουμε κάτι. Κλείσουμε. Κλείσουμε εδώ. Εδώ. Και πάμε τώρα στο 5. Άκη. Κάτι σε ξύλινο. Θέλω. Τέλειο να είναι. Λοιπόν. Που έχει πάρα πολλά πράγματα, ε. Αγγελάκι. Αγγελάκι, αγγελάκι. Έφυγε το καγγελάκι. Πάω από τη μέσα μεριά. Θα βάλω αυτό. Άρα χρειάζεται. Τέλειο. Πάλι πρέπει να πάω από μέσα. Οκ. Παιδιά, δεν βγαίνει ωραίο. Να το... Ή μία μεριά. Αυτά μπορούμε να βάλουμε εδώ. Είστε να δούμε. Να βάλουμε εδώ. Βάλουμε τότε. Κάγκελο. Κάγκελο μου. Όχι.
δόξα δεν πάω. Ίσως θα προτιμήσω να βάλω ένα παράθυρο πιο μεγάλο, να κλείσω πάνω. Λοιπόν, πάσουμε αυτό. Πράγμα το οποίο θα βάλουμε μετά. Έτσι. Τέλεια. Πάσω αυτό. Από μέσα. Θα βάλω. Τι λέτε? Δεν είναι ωραίο? Λοιπόν, και να κλείσουμε το 2 εδώ. Όχι. Εδώ. Και να βάλω και εδώ. Βάλω και εδώ. Από μακριά θα φαίνεται τέλειο. Κοιτάξτε. Αυτό τώρα μήπως είναι υπερπαραγωγή το μοναστήρι. Δεν ξέρω. Εντάξει, για μοναστήρι καλά είναι. Γενικά ο κόσμος που θα φτιάξουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κτίρια. Όπως περπατάμε εμείς στον δρόμο. Δεν ξέρω. Μήπως θα ήταν καλύτερο να κάτσω να δω τη συνέχεια. Να κάτσω να το σκεφτώ καλύτερα. Ωραία. Μένετε εδώ. Το επόμενο βιντεάκι θα έρθει τις επόμενες μέρες. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Μην διστάσετε. Σας περιμένω όλους.